και εσείς να είστε καλά. Και πάμε στην επιτέλους έφτασε η μαγική αυτή ώρα που θα μάθουμε. Έκατσε επιτέλους σήμερα κάνω εγώ ένα δρόμο. Πάνω κάτω έχω κάψει μια τούρτα. Μπορώ δηλαδή μετά να φάω μια τούρτα. Σμάρο. Αγάπη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις τώρα θα τα μάθετε όλα από την Σμάρο Σωτηράκη. Τι να προσέχουμε, τι να μην προσέχουμε, τι προσέχουμε να κάνουμε για να έχουμε. Πολύ γρήγορα θα πω ότι τα πιο σημαντικά γεγονότα αυτής της εβδομάδας είναι το τετράγωνο που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Άρη και του Κρόνου και είναι λιγάκι ζώρικο γιατί θα μας βάλει σε αρκετές ανατροπές, θα μας δημιουργήσει αρκετές ανατροπές, θα μας κουράσει, θα μας βάλει στην ένταση λίγο, αλλά θα αλλάξουν οι ενέργειες γιατί την ίδια μέρα ευτυχώς την Πέμπτη ο ήλιος θα περάσει στον υδροχό. Λοιπόν, και η άλλη όψη η οποία είναι αρκετά σημαντική και με πολύ φέρνει πολύ διπάθεια ερωτική είναι το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτονα την Παρασκευή. Πάμε λοιπόν. Κριάρια μου, θα πρέπει να ξέρετε ότι οι στόχοι σας θα ευοδοθούν. Βάλτε νέους στόχους και προσωπικούς και επαγγελματικούς. Μην αμελείτε την προσωπική σας ζωή αυτό το διάστημα γιατί έχει πολλά να σας προσφέρει. Αλλά πρέπει να κάνετε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικές κινήσεις. Σως το παρασκήνιο για σας. Δεν εμπιστεύεστε κανένα στη δουλειά αν δεν είναι τεσταρισμένος, αλλά και δεν βάζετε τρίτους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην προσωπική σας ζωή ή γενικά άτομα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το οτιδήποτε στην καθημερινότητά σας. Ταύρι μου, διαφαίνονται κάποιες επαγγελματικές ευκαιρίες, ωστόσο όμως θα έλεγα ότι για να ευοδοθούν οι στόχοι σας θα υπάρξει ένας δρόμος μετεμποδίων, θα δυσκολευτείτε αρκετά, θα πιεστείτε, θα φρενάρετε πολύ κάποιες στιγμές, θα αναγκαστείτε να το κάνετε. Εάν δείτε λοιπόν ότι οι στόχοι σας χρήζουν αναθεώρησης, τολμήστε το. Φιλίες βγαίνουν από τη ζωή σας για να μπουν κάποιες καλύτερες. Μπορεί να νιώσετε λίγο προδομένοι σε κάποια επίπεδα, αλλά μην στεναχωριέστε. Αισθηματικά προχωρήστε ακάθεκτοι. Θεωρώ ότι αυτοί που έχετε ήδη μία σχέση, με την όψη της Αφροδίτης θα σας δοθεί η ευκαιρία να περάσετε ένα σούπερ ερχόμενο Σαββατοκύριακο με στην ειδηπάθεια και το σεξ. Δίδυμοι. Πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα, ανεξέλεκτα νεύρα και θα έχετε και δίκιο γιατί τόσο στη δουλειά οι απαιτήσεις των εργοδοτών σας, των ανωτέρων σας θα είναι πάρα πολλές, όμως και στην καθημερινή σας ζωή, μέσα στο σπίτι θα αναγκαστείτε να υπομειστείτε πάρα πολλές ευθύνες, ενδεχόμενα που δεν σας αναλογούν και όλες αυτές. Πολύ κουραστικό αυτό το διάστημα. Θα πρέπει να προσέξετε μήπως ξεσπάσετε στο λάθος άτομο τη λάθος στιγμή και επίσης να περιφρουρήσετε όσο μπορείτε την προσωπική σας ζωή από τις εντάσεις. Καρκίνη μου, εσάνς έρωτα βλέπω να αναδύεται στην ατμόσφαιρα. Ένα χρόνο το ακούω. Κάτι παίζει, κάτι γίνεται. Κάτι πολύ. Έβαλα τη λέξη εσάνς γιατί ακόμα δεν το βλέπουμε έτσι. Μυρίζει έρωτα η ατμόσφαιρα. Ακόμα... Θα το δούμε πολύ περισσότερο από την ερχόμενη εβδομάδα ή προς το τέλος της εβδομάδας. Που αν δεν βγάλετε ζήλιες πάθη δεσμευμένοι, θα μπορέσετε να περάσετε πολύ ευχάριστα με το τέρι σας. Γενικά. Η λίμπιντό σας ανεβαίνει, αλλά μαζί της και η κτητική σας τάση και η χειριστική σας διάθεση. Προσέξτε. Λέοντες, πιεστικές διευθετήσεις οικονομικών υποθέσεων. Θεωρώ ότι θα πιεστείτε αρκετά να ρυθμίσετε χρέη, τραπεζικές υποχρεώσεις σας, όλα αυτά. Ωστόσο όμως αυτό που υπάρχει ταυτόχρονα είναι νέοι στόχοι, νέες συνεργασίες ευοδώνονται. Στον έρωτα είστε σούπερ, δεν το συζητώ. Θα τα δούμε και την επόμενη εβδομάδα που θα μιλήσουμε και για την έκλειψη η οποία θα γίνει στον άξονά σας, αλλά που δεν είναι τόσο δυσάρεστη, το αντίθετο θα έλεγα. Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε είναι οικονομία, μακριά από τους πειρασμούς των εκτόσεων. Παρθένη μου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας δοκιμάζονται αυτή την περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι έχετε υπομειστεί κι εσείς πάρα πολλές ευθύνες και το γεγονός ότι δεν βρίσκεται ανταπόκριση από τα άτομα που σας περιβάλλουν λίγο σας πληγώνει, λίγο σας κάνει νευρικούς. Ωστόσο όμως, έχετε την τάση να θυματοποιήσετε περισσότερο από όσο τα γεγονότα επιτρέπουν. Μπορεί κάποια άτομα να μην έχουν τις δικές σας αντοχές και να μην μπορούν να σας παρακολουθήσουν σε αυτά που κάνετε και να είναι ακόμα και το τέρι σας και συγγενείς σας. Και να νιώθετε ότι εσείς κάνετε πιο πολλά πράγματα για να συνεισφέρετε είτε στο σπίτι, είτε στην οικογένεια, είτε στη δουλειά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλοι που δεν μπορούν να σας ακολουθήσουν σας προδίδουν. Σας το βάζω αυτό για να μην δημιουργηθούν προβλήματα αυτή την εβδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας θα το γυρίσετε στον έρωτα και θα το ευχαριστηθείτε. Ζυγή μου,
αλλαγές βλέπω στο μοτίβο της καθημερινότητας, έντονες αλλαγές μέσα στην καθημερινότητά σας, επιβεβλημένες, κυρίως μέσα στο χώρο της δουλειάς σας. Ενδεχόμενα τώρα, επειδή μπορεί να σας έρθει έτσι λίγο κεραυνός κάποιες αλλαγές, να ξέρετε ότι είναι καλό εσείς να κρατάτε μια στάση ήρεμη, χαμηλού προφίλ, να μην προκαλείτε τις καταστάσεις. Ο Δίας όμως που βρίσκεται στο ζώδιό σας πάντα θα σας βοηθάει τελικά και θα σας σώνει έστω και την τελευταία στιγμή. Σκορπιοί, όλα για τον έρωτα θεωρώ ότι τα δίνετε αυτή την εβδομάδα και όλα είναι στο πρόγραμμα και επιστροφές εσώτων και καινούριες γνωριμίες και φλερτ και ανανεωτικές καταστάσεις. Όμως προσοχή, γιατί κάποιες στιγμές η υπερβολή σας μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις και εν πάση περιπτώσει να θυμάστε ότι δεν πρέπει να κάνετε στους άλλους αυτά που δεν θα θέλετε να σας κάνουν, άρα εστιαστείτε στο ένα και μοναδικό τέρι. Τοξότες, επιτακτική ανάγκη να ασχοληθείτε με τα του οίκου σας, οικογενειακά προβλήματα, θέματα κινητής περιουσίας, χρήζουν άμεσης λύσης. Θα είσαστε λίγο δύστημοι αυτό το διάστημα, η αλήθεια είναι. Θα έχετε υπερένταση και όλο αυτό μπορεί να προκαλέσει πολλές εντάσεις. Θέλω λίγο να προσέχετε. Εγώ καιρή μου, επαφές, ταξίδια, φλερτ, γνωριμίες σε φλερτ, ανανεωτικές καταστάσεις, ερωτικού χαρακτήρα, αλλά και συζητήσεις άκρως επικοδομητικές για τα επαγγελματικά σας και για νέες συνεργασίες που ενδεχόμενα κλείσετε άμεσα ή στο μέλλον, είναι στο προσκήνιο αυτές τις μέρες. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλές ημέρες για εσάς και στο τέλος της εβδομάδας θέλω λίγο να προσέχετε την έντασή σας, την ερωτική, να τη βγάζετε εκεί που πρέπει. Και υδροχόη μου, αποφύγετε τις πατάλες, πρέπει να επικεντρωθείτε οπωσδήποτε στις σχέσεις σας, γιατί τώρα σχέσεις και συνεργασίες αποδίδουν τα μέγιστα. Ωστόσο όμως πρέπει να διαφυλάξετε λίγο τα οικονομικά σας και τα τιμαλφή σας, προσοχή από την κακή την ώρα. Ιχθύς μου, θα έχετε πολύ άγχος, πολλές εντάσεις. Ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιό σας, το τετράγωνό του με τον Κρόνο φαίνεται ότι θα αποκαλύψει καταστάσεις στη δουλειά που διόλου κάθε άλλο παρά ευχάριστες θα είναι. Οπότε θέλω λίγο να προσέχετε τι θα κάνετε και βέβαια να οργανώνετε πάντα και ένα plan B στη δουλειά σας. Αυτά από μένα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σμάρο μου. Να έχουμε όλοι μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα. Εύχομαι. Να είστε καλά.